Έλλη, δεν μου πεις τι δώρο θέλεις να σου πάρω για τα γενέθλιά σου. Τίποτα, μπαμπά. Για φέτος, τίποτα. Εννοείς πως αυτό το πακέτο χώρεσε όλες σου τις επιθυμίες. Αφού επιμένεις, δεν θα ήθελα να σου στερήσω τη χαρά να προσφέρεις στην κορούλα σου ένα δωράκι. Τι θα έλεγες αν ενώναμε σε ένα όλα τα δώρα του επόμενου έτους. Γιορτή, γενέθλια, Χριστούγεννα. Και έτσι μου δίνεις τη χαρά να το γευτώ ένα χρόνο νωρίτερα. Α, Μίλη, αν σου γυάλισε το τελευταίο μοντέλο της Φεράρι, πρέπει να σου πω ότι τα οικονομικά μου. Μα τι βάζεις με το νου σου, μπαμπά. Αν κάτι μας μαθαίνουν είναι στις καλόριες, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό που θέλω εγώ δεν έχει ανάγκη βενζίνης. Άσε που έχω αγοράσει και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ. Τι λείπει, ο βασικός κορμός. Και όλα αυτά τα αγόρασες με τις οικονομίες σου από τα λεφτά που σου δίνω κάθε πρωί για κουλούρι. Όχι, με την πιστωτική σου κάρτα. Μίλη, απαιτώ να μάθω τι έχει αυτό το πακέτο. Σέλα, μαστίγιο, γκέμια, σπυρούνια, χαλινάρι. Α, και τι σου λείπει ακόμα, το άλογο ή το ράντζο. Το άλογο είναι σε ένα στάβλο. Φορβάς μονοετής, μελιά με λευκή βούλα αραβική. Όνομα Σεραφίνα, κόρη του Ελκάχερ και της Γιαννούλη. Μίλη, η δουλειά δεν πάει καθόλου καλά. Και σου μιλάω σαν έμπορος. Σαν έμπορος, μπαμπά, πρέπει να αντιληφθείς ότι οι φθήνουσες αποσβέσεις της αξίας ενός αλόγου, ακόμα και αν αυξηθούν με τους ετήσιους στόχους των πιστωτικών κεφαλαίων και τις δαπάνες διατροφής, δεν θα ισοσκελίσουν τη συγκεντρωτική δαπάνη απόσβεσης και καυσίμων ενός αυτοκινήτου. Μα μην ξεχνάς τα έξοδα στέγη, στροφία, καθαρισμό, προπονητές. Τα έχω κλείσει σε τιμή ευκαιρίας με τον Μοίραρχο Ασίκη. Ποιος είναι ο Μοίραρχο Ασίκη? Ο αρχηγός ασφαλείας. Γνωρίζεστε? Έρχεται και με παίρνει τα μεσημέρια από το σχολείο με τον τζιπ της υπηρεσίας. Θεέ μου, άμα το μάθει η ηγουμένη, τι θα πει? Σε βεβαιώ, μπαμπά, πως τόσο ο Θεός, όσο και η ηγουμένη, αντίθετα με μερικούς, είναι φοβερά διακριτική. Μίλη, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ούτε μπορώ στην ηλικία που είμαι να παριστάνω τον Τζον Γουέιν, ούτε αν έχουμε να κυκλοφορήσουμε αυτό το γαϊδούρι. Μπαμπά, σε παρακαλώ, δεν είναι καθόλου γαϊδούρι, είναι από σόι. Φτάνει να σε κοιτάξουν αυτά τα γεμάτα φλόγα μάτια του, να αγγίξεις το δέρμα του. Άσε το τούτο. Δεν σου επιτρέπω να μοραδιάζεις άντομ και σαρωτές του μοίραρχου Ασίκη. Μα ποιος σκοτίζεται για τον Ασίκη, για το άλογο σου μιλάω. Ο Ασίκης δεν με έχει αγγίξει. Τραγουδάει μόνο λυπητερά τραγούδια και κλαίει. Τραγούδια για λουλούδια και ταύρους, για στέλια και ταύρους, για θανάτους και ταύρους, για ταύρους και ταύρους. Δεν ξαναβάλεις κόκκινο φουστάνι. Θα μου πάρεις το λίγο τον υπηκό όμιλο. Ποιο υπηκό όμιλο? Δεν νομίζω να με υπολογίζεις να κάνω βόλτα με το άλογο στην πλατεία Δημοκρατίας. Δεν νομίζω να υπολογίζεις πως θα αγοράσουμε άλογο. Σε τέτοιες στιγμές αντιλαμβάνομαι, με γνώμονα τις προτάσεις του Ασίκη και τη δική σου στάση, πώς εξωθείται ο εμπορικός κόσμος σε ενέργειες που η επαγγελματική ιδεοντολογία χαρακτηρίζει ότι ξεπερνούν τα όρια της θεμητής συναλλακτικής σχέσης ως προς την ηθική. Μίλη, ίσως του χρόνου να φτιάξουν λίγο τα πράγματα. Ας φυλάξουμε τη σέλα. Δεν έχεις νιώσει, μπαμπά, τη γοητεία, καλπάς μου, πάνω σε ένα ηφαίστειο που μου γκρίζει. Άλλο καβάλα πάνω στο άλογο και άλλο στο αυτοκίνητο του Ασίκη. Μίλη, πόσο κάνει το άλογο? 350 δολάρια! Τα έξοδα σταυλισμού όμως από το χαρτζηλίκι σου. Οι οικονομικές προβλέψεις μου δεν είναι. Τι σκληρός έμπορος που είσαι, μπαμπά! Και οι δικές μου οικονομικές προβλέψεις οδήγησαν σε πλαισιακό ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό εντελώς οριακό και ανελαστικό. Για φέτο τουλάχιστον δεν υπάρχει δυνατότητα νέων επιβαρύσεων των νεκρών μου.